Πριν μεταφερθούμε ξανά στην Πτολεμαϊδα, εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος για την εξόδιο ακολουθία της μητέρας και του τρίχρονου παιδιού, να μεταφερθούμε στο σημείο που εκεί βρίσκεται ο Κώστας ο Καζακόπουλος, τον έβλεπα και πριν, ο συνεργάτης της κυρίας Πόπη Τσαπανίδου, της εκπομπής που προηγείται από εμάς, και είχε δίπλα του τον κύριο Μαδιά. Και επειδή χθες το κανάλι μας Κώστα, το έβλεπα εγώ στο Δελτίο Ειδήσεων, ανέδειξε ένα ζαντολάστιχο, ένα μεγάλο κομμάτι που βρέθηκε, αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα, παρότι η αστυνομία είχε μαζέψει τα στοιχεία, αυτό δεν το είχαν δει, από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχουν εκατοντάδες αντικείμενα τα οποία τα μαζεύει σήμερα όλα και το παραμικρό αντικείμενο το μαζεύει η Νέα Οδός, οι άντρες της Νέας Οδού εδώ πέρα. Ωστόσο, δύο ευρήματα είναι σημαντικά. Ένα που ήταν 150 μέτρα από εδώ, που ήταν ένα φτερό, ένα πίσω κομμάτι προφυλακτήρα από το Πόρσε, όπως ταυτοποιήθηκε. Το συνέλεξαν τώρα και το παραδίδουν στην αστυνομία. Ειδοποίησε νομίζω και ο κύριος Μαδιάς να περισυλλέξουν το εύρημα. Έστειλα μήνυμα. Είναι σημαντικό γιατί ήταν 150 μέτρα πριν από το σημείο πρόσκλησης, το οποίο σημαίνει είχε αποκτήσει. Και Κώστα μου, ταυτοποιήθηκε ότι είναι της Πόρσε. Ο προφυλακτήρας αυτό το κομμάτι. Ο προφυλακτήρας, το τμήμα, το σπασμένο αυτό τμήμα του προφυλακτήρα, προφανώς προέρχεται από το ίδιο αυτοκίνητο από την Πόρσε. Έχει το ίδιο χρώμα. Μάλιστα. Και είναι κατά την εκτίμησή μου. Είναι ένα σπουδαιότατο εύρημα που μαζί με το ελαστικό που πάλι βρέθηκε χθες και παραδόθηκε στην αστυνομία θα αποτελέσουν σπουδαιότατα ευρήματα, στοιχεία που θα βοηθήσουν για τα αίτια του ατυχήματος. Εδώ να σου πω... Τώρα, συγγνώμη, για να πούμε πώς θα μπορούσε να αποκολληθεί αυτό το τμήμα του οπισθίου ακραίου δεξιού προφυλακτήρα. Σε συνδυασμό με τη ρήξη το κλατάρισμα του οπισθίου δεξιού ελαστικού, εάν πάλι επαναλαμβάνω ανήκουν στο ίδιο όχημα, τότε έχουν συντελεστεί τα εξής. 120 μέτρα από την είσοδο του υπαίθριου πάρκινγκ της τουαλέτας, το όχημα υπόκειται σε ρήξη του ελαστικού. Σκάει το λάστιχο, απλά. Σκάει το λάστιχο, ας το πούμε. Απλά. Λοιπόν, σκάει το λάστιχο, γίνεται κουρέλι, δημιουργεί κέντρο και βρίσκει και προβάλλει αντίσταση στο προφυλακτήρα και σπάει το κομμάτι. Η δε φορά και κατεύθυνση της επιφάνειας θράψης, το πώς έσπασε δηλαδή το κομμάτι αυτό, δείχνει φορά και κατεύθυνση θράψης εκ των έσω προς τα έξω. Δηλαδή κάτι έσπασε το προφυλακτήρα από μέσα προς τα έξω. Κάτι έσπασε το προφυλακτήρα από μέσα προς τα έξω. Το πίεσε. Αυτά θα βοηθήσουν στο να εκτιμηθούν τα αίτια της εκτροπής του αυτοκινήτου με την τραγική κατάσταση. Στην συνεχεία τι έγινε. Το όχημα αρχίζει να χάνει τον έλεγχο. Προσπαθεί ο οδηγός να το κρατήσει πάνω στο οδόστρωμα και από την αριστερή λουρίδα που εκκινεί το αρχικά μπαίνει μπροστά και διαγώνια προς τα δεξιά εκτρεπόμενο. Έχει ακόμη λίγο τον έλεγχο ο οδηγός. Εν συνεχεία προσκρούει στο ρήθρο στην είσοδο με τον χώρο του πάρκινγκ. Ενώ πλαγιολισθαίνει και χτυπάει με την αριστερή του πλευρά. Προσκρούει με την αριστερή του πλευρά πάνω στο οπίσθιο τμήμα του ακινητοποιημένου οχήματος. Αυτό είναι ο μηχανισμός, εν πάση περιπτώσει, πώς έγινε. Να σας πω ότι σε όλο το χώρο εδώ ήταν διάσπαρτα, να σου πω, προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων, τα οποία σήμερα τα συγκεντρώνουν, γιατί έδειχναν το μέγεθος της τραγωδίας. Δεν υπάρχει αυτό. Η φωτιά έχει καταστρέψει ακόμα και το τσιμεντένιο δάπεδο στην είσοδο εδώ. Στη ράμπα που βλέπετε, που είναι η ράμπα για αναπήρωση για την τουαλέτα, έχει καταστρέψει. Η ένταση της πυρκαγιάς από τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων έχει καταστρέψει το τσιμεντένιο δάπεδο. Έχει σκάσει κυριολεκτικά. Ενώ τυλίχθηκε όλο το κτίριο σε μια μπάλα φωτιάς και πέρασε μια πύρινη μπάλα φωτιάς μέσα από το διάδρομο. Με αποτέλεσμα, για δευτερόλεπτα θα είχαμε και πέμπτο θύμα, τον σύζυγο της άτυχης 33χρονης με τον τρίχρονο γιο της. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχουν έρθει και άντρες της αστυνομίας για να παραλάβουν από την Νέα Οδό και από τους άντρες της Νέας Οδού τα ευρήματα, τα τελευταία ευρήματα αυτά, τα οποία ήταν σε μεγάλη απόσταση από εδώ. Είναι οι αξιωματικοί της αστυνομίας και οι άντρες της Νέας Οδού εδώ που κάνουν την συλλογή των υπολείπων αντικειμένων, τα οποία θα βοηθήσουν. Μάλιστα. Ναι. Άργησαν λίγο βέβαια.
τέσσερις μέρες μετά. Και βέβαια αυτό το λάστιχο. Έχουν μαζέψει πολλά άλλα, έχουν μαζέψει πάρα πολλά άλλα, αλλά ήταν διάσπαρτα, είναι η αλήθεια. Είχαν σκορπιστεί σε πολύ μεγάλη απόσταση τα συντρίμια του αυτοκινήτου και έχουν μαζέψει και άλλα σημαντικά ευρήματα, όπως είναι οι ρόδες, τα ελαστικά. Μην ξεχνάμε, Κώστα, ότι μόλις χθες μέσα από το δελτίο του Σταρ είδαμε αυτό το μεγάλο εύρημα του ζαντολάστιχου που είδαμε πίσω δεξιά έτσι, του αυτοκινήτου, εάν ταυτοποιηθεί βεβαίως, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο εύρημα που είχε διαφύγει. Συγγνώμη, Κώστα, μιλάς. Της προσοχής αυτών που συνέβαιναν. Έτσι, μπράβο, γι' αυτό το αντικείμενα. Ο Βαγγέλης Γκούμας και το δελτίο του Σταρ χθες το βράδυ ανέδειξε αυτό το έβριμα το οποίο μένει να ταυτοποιηθεί και επισήμως. Γι' αυτό και το επισημαίνω, Κώστα. Ό,τι απέμεινε από το πίσω λάστιχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι άλλο σημαντικό και κάτι άλλο σημαντικό, αν με ακούτε. Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι, και κάτι άλλο σημαντικό. Αν δεν κάνω λάθος, άκουσα μία δήλωση ενός μάρτυρα ότι στο σημείο εκείνο που βρήκαμε το τμήμα του προφυλακτήρα είπε ότι είδα και διάσπαρτα. Κομμάτια, έφευγαν κομμάτια από τα λάστιχα. Έφευγαν και κομμάτια. Υπήρχε και αυτή η μαρτυρία. Υπήρχε και αυτή η μαρτυρία, η οποία έρχεται να δέσει όλο το παζλ. Μάλιστα. Μένει τώρα η επίσημη εκτίμηση των πραγματογνωμών που έχουν αναλάβει και από την τροχιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο...